Βασίλης Κούβαλης, καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Τέρμα τα ψέματα, Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, 1η Αυγούστου. Θέλω να μας βάλει λίγο στο πνεύμα της ομάδας, με παίκτες που μείνανε, παίκτες που ήρθανε ή θα έρθουνε, τι κάνετε, πώς φτιάχνεις την ομάδα και τι περιμένουμε να δούμε γενικά φέτος. Τη Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση και η έναρξη της προετοιμασίας. Τυπικά το απόγευμα, αλλά το πρωί εμείς θα έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά τη Δευτέρα. Τους παίκτες που κατά πολύ μεγάλο ποσοστό παρέμειναν στην ομάδα, μιλάμε για ένα 80-90%, και με τις προσθήκες που ευελπιστούμε ίσως και τη Δευτέρα να έχουμε κάποια νέα πρόσωπα, έμπειρους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ακόμα και στη δεύτερη εθνική κατηγορία, σίγουρα και στη γάμα κατηγορία και την ξέρουν. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναφέρω ονόματα, αλλά να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι με τα μέτρια οικονομικά δεδομένα και πάντα νοικοκυρεμένα θα πορευτεί και στη γάμα κατηγορία η ομάδα της Δόξας και με βάση το ντόπιο στοιχείο και τα παιδιά που οδήγησαν την ομάδα στην κατηγορία αυτή. Δεν το ξεχνάμε αυτό, δεν το λιοσμονούμε και δίνουμε προτεραιότητα στους συγκεκριμένους παίκτες. Και όποιος έρθει στην ομάδα της Δόξας σίγουρα πρέπει να έχει διαπιστευτήρια, να έχει εμπειρία, να έχει παραστάσεις από την κατηγορία και όχι μόνο, και παραπάνω. Να δώσει και το κάτι παραπάνω και στα παιδιά αυτά που ίσως για πρώτη φορά κάποια θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Έχει φτιάξει τα πλάνα σου, βέβαια. Το γνωρίζουμε καλά αυτό. Αποκλείεται. Βασίλης ο Κούβαλης, όπως ξέρουμε, χρόνια τώρα, το πώς δουλεύεις. Και φιλικά παιχνίδια. Τα έχεις προγραμματίσει όλα αυτά, όλα Βασίλη. Είναι έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα. Είναι οι ημερομηνίες και των φιλικών έχουν βγει. Τα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει φιλικό παιχνίδι με το Λεωνίδιο, το πρώτο που θα δώσουμε στις 13 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο βράδυ. Ένα μάτς που θα γίνει στο γήπεδο του Λεωνιδίου, το ανακαινισμένο με καινούριο χλωτήπιτα. Μάλιστα. Θα είναι το πρώτο μας φιλικό για την φετινή χρονιά και σαν γάμα κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ημερομηνίες, θα δώσουμε δύο φιλικά παιχνίδια με την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, ναι, και εντός και εκτός έδρας. Θα παίξουμε με τον πάρα πολύ ενισχυμένο Αστέρα Βλαχιώτη και εντός και εκτός έδρας. Ενώ σίγουρα μέσα στο πρόγραμμά μας υπάρχει και η σκέψη, και αυτό είναι θέμα των διοικήσεων, να συζητήσουν με την διοίκηση του Πανεργατικού, η διοίκηση της Δόξας και αντίστροφα, για να κάνουμε και τουλάχιστον δύο παιχνίδια φιλικά με την ομάδα του Πανεργατικού, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται μετά κάτι παραπέρα, θα ξεκινήσει και η διαδικασία των επίσημων αγώνων. Έτσι είναι ο προγραμματισμός μας για την περίοδο της προετοιμασίας, με προπονήσεις πρωί-απόγευμα, ειδικά τις πρώτες δύο εβδομάδες, και με τις προσθήκες που περιμένουμε να γίνουν τουλάχιστον στην πρώτη εβδομάδα, να έχουμε κάποιους παίκτες που εμείς επιλέξουμε και θα ενισχύσουν την ομάδα, να είναι από την πρώτη εβδομάδα μαζί μας στην προετοιμασία. Όσον αφορά τους παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα, Βασίλη, τους έχεις δει, τους έχεις αποφασισμένος ότι θα έρθουν 2-3 που έχεις επιλέξει, ή θα κάνεις και άλλες δοκιμές στη συνέχεια που μπορούν να δούμε και κάποια άλλα πρόσωπα στη συνέχεια? Σε όλες τις ομάδες σίγουρα ξέρεις κάποιους που είναι σταθερά, κάποιοι παίκτες με αξία, με βιογραφικό και τα υπόλοιπα, τους επιλέγεις αν έχεις την οικονομική δυνατότητα και μπορείς να τους πάρεις, τους παίρνεις, και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Αυτό υπάρχει στην ομάδα μας. Οι δύο παίκτες τουλάχιστον που θα έρθουν, ο επιθετικός και ένας θερματοφύλακας, θα είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά τους και τα αγωνιστικά αλλά και το βιογραφικό που θα έχουν. Μιλάμε, ας πούμε, με ένα θερματοφύλακα τη στιγμή Β' Εθνικής κατηγορίας που την περσινή χρονιά αγωνιζόταν βασικό σε ομάδα της Β' Εθνικής, που παρέμεινε, ναι, κρύα η ομάδα του και είναι πλέον ελεύθερος. Από εκεί και πέρα έχουμε και έναν επιθετικό πολύ έμπειρο και παίκτη περιοχής που συζητούμε μαζί του και πιστεύουμε και με αυτόν ότι δεν θα έχουμε θέμα. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δύο παίκτες που θα έρθουν θα είναι και αυτοί έμπειροι. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έχεις εμπειρία και είσαι μεγάλος ηλικία.
Γιατί μπορεί να έχει εμπειρία 3 ή 4 χρόνων στη ΓΑΜΑ ή τη Β εθνική κατηγορία και να είσαι 23 χρονών, 22, 25. Και εμείς νομίζω ότι οι ηλικίες αυτές είναι αυτές που επιδιώκουμε να έχουμε στην ομάδα της Δόξας. Και για τις δοκιμές που είπες, Γιώργο, ναι. Σίγουρα κάποια παιδιά τα παίρνεις, τα βλέπεις, ίσως. Κάνεις και μαζί τους δελτίο και είναι στην ομάδα που μπορεί να μην τα υπολογίζεις για να είναι βασικοί ποδοσφαιριστές, αλλά μόνοι τους να σου αποδείξουν ότι αξίζουν να παίξουν βασικοί. Σωστά, δεν υπογράφει κάποιο συμβόλαιο ερχόμενο στη Δόξα, έστω και κάποιος έμπειρος και κάποιος που θα πληρωθεί κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Δεν υπογράφει κάποιος, ούτε βάζουμε εμείς τέτοιους όρους ότι έρχεσαι για να παίζεις. Αυτό ο καθένας μόνος του θα το αποδείξει στο γήπεδο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, Γιώργο. Μάλιστα. Θα φτιάξεις και μικρή ομάδα για τη Δόξα, γιατί τα πλάνα σου δεν θα είναι φετινά. Από ό,τι βλέπουμε, και όταν γίνεται μια καλή δουλειά, οπωσδήποτε η διοίκηση είναι ικανοποιημένη με αυτά τα αποτελέσματα που έχει φέρει κάποιος προπονητής, και συγκεκριμένα στη Δόξα είναι ο Βασίλης ο Κούβαλης, κοιτάει και πιο μπροστά. Και ποσοστό αυτό είναι να βάλεις ένα οργανόγραμμα, ένα στόχο, όχι χρόνου, 2 χρόνων, 3 και 4 για να υπάρχει επιτυχία. Αυτό δεν το λέω εγώ, ούτε εσύ, είναι ο νόμος. Τέλος. Έχεις σκεφτεί να πάρεις και άλλους παίκτες ηλικίας του 2000 γεννημένη, 2001, 1999, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στην ομάδα, γιατί τα μεγάλα ονόματα κάποια στιγμή σταματάνε και πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό που είπα πριν, Γιώργο, καλύπτει και την ερώτηση αυτή που μου κάνεις, που είναι πάρα πολύ σωστή βέβαια. Απλά επειδή δεν υπάρχει ο χρόνος αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε για παιδική ομάδα και τα υπόλοιπα, υπάρχει ήδη παιδική ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν δύο παιδιά που θα είναι στην καθοδήγηση της ομάδας και είναι τώρα ποιοι ποδοσφαιριστές είναι, χρειάζεται να το πω εγώ, Δημήτρης και ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Το είναι οι άνθρωποι που θα οδηγήσουν την ομάδα, την παιδική όπως λέμε, και ό,τι χρειαστεί, υπάρχει ένα βάθος με 80-90, ίσως και παραπάνω παιδιά αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες της Δόξας, που ηλικιακά έρχονται από πίσω. Ξέρει ο Νίκος και ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος ποιοι μπορούν να βοηθήσουν και σιγά σιγά να έρθουν στην πρώτη ομάδα, και από εκεί και πέρα, επειδή τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και τη φετινή χρονιά και πάλι επέλεξε η διοίκηση και εγώ βέβαια που είμαι επικεφαλής, να κατευθύνουν και να έχουν την ευθύνη ώστε να δημιουργήσουν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα στο εφηβικό πρωτάθλημα, το παιδικό και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι σιγά σιγά με τη δουλειά που θα γίνει και από εκεί θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν λέμε άμεσα, σε βάθος 3-4 χρόνων. Νομίζω, γιατί είναι και παιδιά από τη Μεγαλόπολη και παιδιά παλαιών ποδοσφαιριστών της Δόξας. Και αυτό με αρέσει και το θέλω πάρα πολύ. Οπότε πιστεύουμε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου, καλώς εγώ των πραγμάτων, που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η ΟΔΑΞΑ θα είναι έτοιμη για να μπει στους αγώνες, στην αρένα. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα είμαστε 100% έτοιμοι και δεν νομίζω ότι θα είσαι 100% έτοιμος, αλλά αυτό που έχω να διαβεβαιώσω τον κόσμο πρώτα απ' όλα της Δόξας, τον κόσμο της Αρκαδίας, τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, όλους και όλες εσάς που ακούτε και από το ραδιόφωνο τώρα τη συζήτησή μας, και βέβαια και σένα, Γιώργο, που ξέρω ότι σου αρέσουν οι ομάδες να αναπτύσσονται και να δημιουργούν ωραία πράγματα, αυτό που έχω να διαβεβαιώσω είναι ότι εμείς θα είμαστε ανταγωνιστικοί και δεν θα είμαστε μία ομάδα που απλά πέρασε από τη γάμα κατηγορία. Ο μοναδικός και ο μόνος στόχος θα είναι η παραμονή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε έτσι μία light ομάδα. Μάλιστα. Θα είμαστε κάτι αντίστοιχο όπως είμαστε και στην πρώτη κατηγορία της Αρκαδίας. Σίγουρα ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει η ομάδα, σίγουρα ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην κατηγορία. Δεν εθεροβατούμε ούτε... Μυαλά μας έχουν πάρει αέρα. Ξέρουμε πού βαδίζουμε και τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω. Μάλιστα. Και κλείνοντας, coach, παίζουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία, ως γνωστόν στην Ελλάδα, παντού. Τελευταία συζητείται έντονα ότι η ΓΑΜΑ Εθνική δύσκολο πρωτάθλημα και πολλές ομάδες πιθανόν να μην αντέξουν να τελειώσουν το πρωτάθλημα, να σταματήσουν στη μέση. Δύο ομάδες πέφτουν. Πες μας τη γνώμη σου γι' αυτό. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας. Σίγουρα δεν μπορούσε να μην αγγίξει και το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε όλοι το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής, που δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Αυτό, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να το κρύψει κανείς.
Απλά βλέπουμε όμως πολλούς ποδοσφαιριστές επαγγελματίες να γορνίζονται στη γάμα κατηγορία και λόγω των οικονομικών δυσκεριών που υπάρχουν στις πιο μεγάλες ομάδες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές καλοί επιλέγουν να παίξουν σε πιο μικρή κατηγορία για να πάρουν κάποια χρήματα που μπορούσαν να τα πάρουν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Άρα, στην ερώτηση που μου κάνεις, αν οι δύο ομάδες που πέφτουν είναι για τη δόξα ή για τις υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή, κάτι που θα είναι πιο εύκολο, δεν θέλω να ξεγελαστεί κανένας από αυτό. Μπορεί να πέφτουν δύο ομάδες, δεν νομίζω όμως ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, και όποια ομάδα έχει διάρκεια και παίξει όλα τα παιχνίδια, δεν αποσυρθεί κάποια στιγμή ή δεν παρατήσει κάποια πράγματα, νομίζω ότι έχει και τον πρώτο λόγο στο να παραμείνει στην κατηγορία. Έτσι είναι το σκεπτικό. Αυτά που βλέπω εγώ στην πρώτη εικόνα για τη γάμα κατηγορία και συγκεκριμένα για τον όμιλο, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και ο όμιλος, ποιες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή και από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα, μάλιστα, νομίζω. Λοιπόν, coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα, έστω και τηλεφωνικά, εδώ στο στούντιο. Πολύ σημαντικό την παρουσία σου, γιατί είπαμε πολύ σημαντικά. Να ευχηθούμε να έχεις μια καλή χρονιά εσύ με τα παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα. Και η Αρκαδία ας κερδίσει μια δεύτερη ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία που θα μας κάνει περήφανους για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Ευχές έργο είναι να παραμείνει η δόξα, ο Αρκαδικός εννοείται, και βέβαια να έρθει και μια ομάδα ακόμα που έτσι κι αλλιώς θα έρθει και να παραμείνει και αυτή μετά την επόμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό. Όσες ομάδες που στην Αρκαδία στη γάμα κατηγορία, τόσο καλύτερα θα είναι και τα πράγματα. Και για τους παίκτες, και για τα παιδιά, τους προπονητές και τα υπόλοιπα. Ένα κίνητρο μεγάλο, βέβαια, και για τα παιδιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις.